Καλησπέρα σας. Το δεύτερο Επάλη Ηρακλείου σας καλωσορίζει στην έκθεση Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας. Ασφαλώς, πολλοί από εσάς θα γνωρίζετε τη συμμετοχή του σχολείου μας σε κοινωνικές και επιστημονικές ενημερώσεις και τις ποικίλες δράσεις του στα πλαίσια των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Το δεύτερο Επάλη Ηρακλείου, επιχειρώντας να δημιουργήσει ένα σχολείο σύγχρονο, δημοκρατικό και ανοιχτό στην τοπική κοινωνία, κάθε χρόνο αναλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν την ευαισθητοποίηση όχι μόνο των μαθητών του σχολείου, αλλά όλων των πολιτών σε θέματα αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής σταδιοδρομίας και πολιτιστικών. Αυτή η τεχνολογία γιγαντώνεται τον 3ο αιώνα με σημαντικότερο εκπρόσωπο, το Φίλωνα, ο οποίος, όπως μας λέει ο Ήρων, έφτιαξε το θέατρο, το αυτόματο θέατρο, το σημαντικότερο όλων. Αυτό που παρουσιάζει το μύθο του ναυπλίου. Να τη λοιπόν η τηλεόραση των αρχαίων Ελλήνων. Κοιτάξτε πώς λειτουργεί αυτή η τηλεόραση. Κάποιος πλησιάζει και τραβά το σκηνάκι. Όταν τραβήξει αυτό το σκηνάκι, μια κλεψίδρα αρχίζει και αδειάζει και τότε βλέπουμε αυτόματα, όλα αυτά αυτόματα, βλέπουμε την παράσταση. Και βλέπουμε και ακούμε τους αχαιούς μετά τον Τροϊκό πόλεμο, λοιπόν, μετά τα Τροϊκά, να επισκευάζουν τα πλοία τους. Βλέπουμε λοιπόν να κινούνται τα σφυριά, να κινούνται τα πριόνια και να ακούγεται και ο ήχος από τα σφυριά. Μετά, αυτόματα, εντελώς αυτόματα, κλείνουν οι πθήρες για ένα δευτερόλεπτο μόνο. Βλέπετε να κινούνται κάποιοι άλλοι μηχανισμοί. Υπάρχουν 32 μικρομηχανισμοί εσωτερικά. Και βλέπουμε μια άλλη παράσταση. Βλέπουμε τους αχαιούς να έχουν επισκευάσει τα πλοία τους και να τα σπρώχνουν στη θάλασσα. Και αμέσως μετά κλείνουν ξανά αυτόματα οι θύρες και περνάμε σε μια άλλη σκηνή. Βλέπετε και τους μικρομηχανισμούς, διάφορους μικρομηχανισμούς. Βλέπουμε στην επόμενη παράσταση θάλασσα και ουρανό. Και μετά από λίγο θα δούμε να ξεπροβάλλουν τα πλοία των αρχαίων σε διάταξη στόλου. Ξέρετε, οι αρχαίοι ονόμαζαν θαυματοποιούς τους κατασκευαστές των αυτομάτων θεάτρων για το θαυμαστό της λειτουργίας τους. Και μάλιστα έκαναν διαγωνισμούς εκεί στην αγορά, ποιος θα δείξει την καλύτερη και πιο αληθοφανή παράσταση. Βλέπουμε λοιπόν τα πλοία σε διάταξη στόλου, με τα κουπιά ακόμα, είναι κοντά στη στεριά, με τα κουπιά να θέλουν να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα και δελφίνια να ξεπηδούν από τη θάλασσα. Βλέπουμε να τον Ναύπλιο και την Αθηνά. Με πρωτοπή της Αθηνάς να σηκώνει τον πυρσό και βλέπετε κάτω τα βράχια. Και κοιτάξτε, ανάβει μόνη της φωτιά. Θα σας πω στο τέλος πώς άναψε μόνη της η φωτιά, προκειμένου να γίνει φωτορεαλιστική σκηνή. Να τρεμοπαίζει το φως, αν το βλέπετε. Να τρεμοπαίζει το φως από τον πυρσό του Ναυπλίου. Και για να δούμε στην επόμενη σκηνή τι έγινε. Θα δούμε ότι όντως οι αχαιοί ξεγελάστηκαν, νόμισαν ότι είναι λιμάνι, ότι ήταν φάρος και έχουν τσακιστεί τα πλοία. Και έχουν πνιγεί όλοι οι αρχαίοι, εκτός από τον κύριο υπεύθυνο για το θάνατο του Παλαμίδη, τον Αίαντα. Και ποιος εμφανίζεται στους αρχαίους μύθους, στις αρχαίες τραγωδίες, να δώσει τη λύση? Ο απομηχανής Θεός. Να τη Αθηνά, όταν φτάσει στο τέλος, θα δείτε χρονισμένα τρία πράγματα να συμβαίνουν. Θα δείτε αστραπή, θα ακούσετε βροντί και θα χαθεί ο Αίαντας από μπροστά σας. Τρίτος αιώνας π.Χ. Ένα πιάνο. Αυτό που συνήθως πηγαίνουμε και θα βάζουμε στις δυτικές εκκλησίες. Πολλοί από εμάς. Και δεν ξέρουμε ότι τον 3ο π.Χ. αιώνα ο Κτησίβιος, και προσέχετε πλέον, ο Κτησίβιος, ο γιος ενός κουρέα, όχι ένας γόνος μιας πλούσιας οικογένειας που είχε πλέον σπουδάσει. Η μόρφωση ήταν προσιτή σε όλους τότε, τον 3ο π.Χ. αιώνα. Ο Κτησίβιος λοιπόν φτιάχνει ένα πληκτροφόρο όργανο, ένα πιάνο, την ίδραυλη. Ίδραυλης, ίδωρ και αυλούς. Βλέπουμε ότι έχει αυλούς, βλέπετε εδώ 24 αυλούς, νερό, γιατί ο ευφυής Κτησίβιος. Τον αέρα που χρειάζεται το όργανο για να λειτουργήσει, βλέπετε, ο αέρας δίνεται από τις δύο αντλίες που κινούν τα δύο παιδιά εκατέρωθεν του οργάνου. Ο αέρας δεν πηγαίνει απευθείας στο πληκτρολόγιο για να μην συμβεί το φαινόμενο της μετάπτωσης, αλλά οδηγείται σε ένα ανάστροφο χωνί, βυθισμένο μέσα στο νερό, ώστε η παραπάνω πίεση, κοιτάξτε σκέψη, η παραπάνω πίεση να φύγει ως φυσαλίδες από εκεί, ώστε το όργανο πλέον να είναι σταθερό και να μας δείχνει τις σωστά τις νότες. Βρύση, κρίνη. Εδώ με το νερό που μπορούσε να πηγεί κάποιος, άκουγε αυτόματα τα πουλιά να κελαϊδούν. Μετά από λίγο, έβλεπε την κουκουβάγια που βλέπετε μπροστά να στρίβει προς τα πουλιά αυτόματα, τα πουλιά να φοβούνται και να σταματούν να κελαϊδούν. Μετά από λίγο, η κουκουβάγια να στρίβει ξανά προς τα μας και αυτά να αρχίζουν να ξανακελαϊδούν. Και ούτω καθεξής. Αυτό γίνεται με το νερό που κυλά, ε. Είναι μηχανισμοί που λειτουργούν με το ίδιο το νερό που κυλά. Άρα, και μάλιστα δεν ήταν μόνο αυτό το θέαμα, υπήρχαν πολλά θέαματα. Υπήρχε, ας πούμε, αυτό με το ελάφι, με τον πάνα, το φοβερό, που δεν είναι εδώ βέβαια, δεν σας το δείχνω τώρα.
ή τον Ηρακλή που το ξέβει το δράκο και πολλά άλλα. Έτσι λοιπόν η μητέρα όταν έστενε το παιδί να πάρει νερό από τη βρύση, το παιδί δεν δυσανασκετούσε, με χαρά πήγαινε να φέρει το νερό γιατί θα βλέπει και όλα αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν. Το υδραυλικό ρολόγιο του Κτησιβίου, 3ος αιώνας π.Χ. Ένα υδραυλικό ρολόι, δουλεύει με νερό, αλλά κοιτάξτε να δείτε τη διαφορά. Όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί, και οι Έλληνες φυσικά, ονόμαζαν ημέρα το διάστημα από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση. Και αυτό χώριζαν σε 12 κομμάτια τις ώρες. Τι δυσκολία προκύπτει από αυτό? Όσο πηγαίνουμε προς το θερινό ηλιοστάσιο προς τις 21 Ιουνίου, η ημέρα και η ώρα της επομένως μεγαλώνει. Όσο πηγαίνουμε προς το χειμερινό ηλιοστάσιο, 22 Δεκεμβρίου, η ημέρα και η ώρα της μικραίνει. Άρα τα ρολόγια αυτά έπρεπε να δείχνουν 365 διαφορετικά ωράρια. Και ό του θαύματος. Αυτό το ρολόι, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μπορεί να λειτουργεί για χρόνια και να δείχνει τα 365 διαφορετικά ωράρια του χρόνου. Ενώ για το ρομπότ υπηρέτρια του Φίλωνος έχουμε λεπτομέρειες, με λεπτομέρειες περιγράφεται εκεί και ξέρουμε ακριβώς τι ήταν και πώς λειτουργούσε. Να τι υπηρέτρια. Δεν είναι τώρα εδώ, είναι μόνο το βίντεο, είναι στο κατάκολο. Η υπηρέτρια έχει το φυσικό μέγεθος ενός ανθρώπου και ο καλεσμένος, ο επισκέπτης, απλώς τοποθετούσε το κύπελό του στο χέρι της. Όταν τοποθετούσε το κύπελό της στο χέρι της, αυτό από το βάρος του, το χέρι, από το βάρος του κύπελου, κατέβαινε. Και όταν κατέβαινε, άνοιγε μια υδραυλική βαλβίδα και έπαιρνε αέρα το δοχείο του ίνου. Αφού έπαιρνε το δοχείο του ίνου αέρα, έρεε ο ίνος. Γιατί πριν δεν έπαιρνε από πουθενά αέρα, και όπως ξέρουμε όλοι, το βαρέλι με το κρασί, αν δεν αναπνέει που λέμε, δεν παίρνει από πουθενά αέρα, δεν ρέει ο ίνος. Πρέπει να πάρει από κάπου αέρα. Έτσι λοιπόν, με το βάρος του κυπέλου, κατέβαινε το χέρι, έπαιρνε αέρα το δοχείο του ίνου και άρχισε να ρίχνει, να ρέει ίνος. Αν ο επισκέπτης ήθελε μόνο ίνο, το έπαιρνε, το χέρι ξανανέβαινε και σταματούσε η ροή. Και έπαιρνε τον ίνο του. Αν ήθελε να το αραιώσει με νερό, το άφηνε λίγη ώρα παραπάνω και όπως βλέπετε η βαλβίδα του ίνου αρχίζει σιγά σιγά να κλείνει, η βαλβίδα αέρα του νερού αρχίζει και να ανοίγει, ώστε να αρχίζει να τον νερώνει. Να πάμε τώρα στον μηνοϊκό υπολογιστή του Παλαικάστρου. Αυτή ήταν η μήτρα που ήταν γνωστή από το 1896 όταν τη βρήκε κάποιος σε ένα χωράφι και την πήγε στον Χατζηδάκη όπου το δημοσίευσε αυτό που βλέπετε. Ήταν δύο πλάκες όπου πάνω σε αυτές τις πλάκες ήταν ελαξευμένες οι παραστάσεις και έχειναν χαλκό ή χρυσό και έβγαζαν αντίγραφα. Το κανονάκι λοιπόν είναι ένα όργανο το οποίο εμείς έχουμε στην δικιά μας την παράδοση από την αρχαιότητα, περίπου από την κλασική αρχαιότητα, τουλάχιστον υπάρχει εδώ και χρησιμοποιείται ενεργά, αλλά όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Εύχομαι πάρα πολλοί άνθρωποι να παρακολουθήσουν την έκθεση, να βγάλουν τα συμπεράσματα, να πάρουν τα μηνύματα τα οποία η έκθεση αυτή δίδει και γενικότερα όλη η κοινωνία μας και όλοι εμείς να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά και να λέμε έχουμε μέλλον, έχουμε ελπίδα, έχουμε παρελθόν, έχουμε δυνατότητες και δεν σκύβουμε το κεφάλι μας σε καμία περίπτωση. Κυρίως μας δίνει τη δυνατότητα να επισκεφθούν την έκθεση αυτή μαθητές από όλη την Κρήτη, πολίτες του Ηρακλείου και γενικότερα να δώσουμε μία απάντηση με πολιτισμό στην κρίση. Είναι στιγμές τις οποίες νιώθουμε ιδιαίτερη υπερηφάνεια το να έχουμε και να συνεργαζόμαστε με εξαίρετους συναδέλφους όπως είναι αυτοί οι συνάδελφοι, ο Διευθυντής και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Δευτέρου ΕΠΑΛ Ηρακλείου. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και ιδιαίτερα περήφανος που χαιρετίζω σε άλλη μία από τις δεκάδες εκδηλώσεις που έχουμε και κάνουμε καθημερινά στα σχολεία του Ηρακλείου και της Κρήτης. Σήμερα
ως κοινωνία θεωρώ ότι έχουμε μεγάλη ανάγκη να δούμε τα επιτεύγματα και τις εφευρέσεις των προγόνων μας, να σταθούμε σε αυτές, να δούμε τον πολιτισμό τον οποίο αυτοί είχαν αναπτύξει και καλλιεργήσει και είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε τις δυνάμεις εκείνες έτσι ώστε να ξεφύγουμε από τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε σήμερα και να δούμε πιο αισιόδοξα το μέλλον. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα και συνάμα τιμή να βρίσκομαι εδώ ως Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου στα εγγένεια αυτής της έκθεσης, πρωτοποριακής θα έλεγα. Σε ένα κόσμο ταχύτατα εξελισσόμενο με πολιτικές και κοινωνικές ανακατατάξεις που διαμορφώνουν νέες πραγματικότητες, η εκπαίδευση σε όλες τις μορφές της αποτελεί τον ισχυρότερο μηχανισμό που διαθέτει η ανθρωπότητα για να ανταποκριθεί στα αιτήματα και στις ανάγκες της νέας εποχής που διαμορφώνεται.